Σε συμβολικό αποκλεισμό της Τράπεζας της Ελλάδος στην Κομωτινή προχώρησαν σήμερα το πρωί οι εργαζόμενοι στην ΑΤΕ σε συνεργασία με την ΟΤΟΕ, όπου και επέδωσαν ψήφισμα. Οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν μεταξύ άλλων ότι οι απαράδεκτες πολιτικά, οικονομικά και νομικά αποφάσεις για την διάσπαση της ΑΤΕ και το χάρισμά της που εκδηλώθηκαν ξαφνικά και συνωμοτικά δεν πρέπει να περάσουν έτσι. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της ΑΤΕ στην Κομωτινή, αντιδρώντας την εκχώρηση του λεγόμενου υγιού στιγμάτος της Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι καταγγέλνουν στην τοπική κοινωνία το μεγαλύτερο πολιτικό και οικονομικό σκάνδαλο που έχει γίνει με τα πολεμικά στη χώρα. Προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την δραματική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή με την ευνηδιαστική απόφαση της κυβέρνησης για τις Τράπεζες της Ελλάδος να διαλυθεί η Αγροτική Τράπεζα και να τεθεί υποκαθάριση και μετά να μεταβιβαστεί σε όμιλο τραπεζικών συμφερόντων, οι εργαζόμενοι των καταστημάτων της Κομωτινής και των Σαπών πραγματοποίησαν μια συμβολική παρουσία και κατάληψη για λίγα λεπτά και μια επίδεση ψηφίσματος εδώ στην Τράπεζα της Ελλάδος, ούτως ώστε να καταστήσουμε σαφές ότι διαμαρτυρόμαστε έντονα για αυτό που πάει να γίνει και για να δώσουμε την ευκαιρία και στον κόσμο να ενημερωθεί για το τι πραγματικά πάει να γίνει. Η Αγροτική Τράπεζα που ιδρύθηκε από τον Παπαναστασίου και τον Βενιζέλο πριν από 82 χρόνια διαλύεται μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο με διαταγή της Τρόικας και με την υπόγεια και αδιαφανή απόφαση της κυβέρνησης, αναφέρουν οι εργαζόμενοι και καλούν όλους τους τοπικούς φορείς, αγροτικούς, επαγγελματικούς και κοινωνικούς να σταθούν δίπλα τους και έμπρακτα να στηρίξουν το δημόσιο χαρακτήρα της Αγροτικής Τράπεζας. Μάλιστα, μέλη της ΟΤΟΕ ζητούν από την κυβέρνηση να ανακοινώσει άμεσα το ακριβές τίμημα της πόλης της ΑΤΕ, αλλά και το τι θα γίνει τόσο με τα ενυπόθηκα δάνεια των αγροτών, όσο και με τα ενυπόθηκα περιουσιακά στοιχεία των ενώσεων αγροτικών συνεταιρισμών της χώρας. Αυτό που στην πραγματικότητα συμβαίνει δεν είναι μια επιτυχής ή μια καλή, ας το πούμε έτσι, αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, δεν ξεκινάει κάτι τέτοιο. Είναι ένα μεγάλο σκάνδαλο σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά μας όργανα και σύμφωνα με αυτά που γράφονται αλλού στον τύπο. Αυτό που συμβαίνει είναι σκάνδαλο γιατί έχουμε ένα υγιές, βιώσιμο, ανταγωνιστικό κομμάτι του δημοσίου, όπως είναι η Αγροτική Τράπεζα, το οποίο ανταγωνίζεται τόσα χρόνια με επιτυχία τις ιδιωτικές τράπεζες, και αυτό, από αυτό το κομμάτι παίρνουν το καλύτερο κομμάτι του, τον αφρό, το φιλέτο, το υγιές τμήμα του, ας το πούμε έτσι, επιτρέψτε να πω, αν και όλη η τράπεζα είναι υγιής, δεν είχε πρόβλημα, και το μεταφέρουν σε έναν όμιλο τραπεζικών συμφερόντων, σε έναν όμιλο ιδιωτικών συμφερόντων, χωρίς καν να γνωρίζουμε το τίμημα. Εγώ αναρωτιέμαι, και ψάξτε το κι εσείς σαν δημοσιογράφοι, υπάρχει τίμημα? Ποιο είναι αυτό? Και γιατί λέγεται ότι πάνε να σώσουν την Αγροτική Τράπεζα, αφού από μια υγιή τράπεζα δίνουν το υγιέστερο κομμάτι? Είναι δυνατόν να μιλάνε για να διαστρεβλώνουν έτσι την πραγματικότητα?